Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκρινε ένοχη τη Ρωσία για αποτυχία λήψης μέτρων για τη διερεύνηση γεγονότων σχετικά με πρόσωπα που φέρεται να έχουν διαπράξει αδικήματα στα ουκρανικά εδάφη πριν από την εισβολή στην Ουκρανία. Ήταν το μόνο αδίκημα για το οποίο κρίθηκε ένοχη η Ρωσία στην υπόθεση όπου κατηγορήθηκε από το Κίεβο για χρηματοδότηση των αυτονομιστικών οργανώσεων που δρούσαν στην Ουκρανία. Το δικαστήριο διευκρίνησε ότι η παροχή οπλισμού και στρατιωτικής εκπαίδευσης δεν εμπίπτουν στον ορισμό της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Γι' αυτό απέρριψε τις υπόλοιπες κατηγορίες, καθώς και το αίτημα της Ουκρανίας για αποζημίωση των κατοίκων, αλλά και των οικογενειών των επιβατών της Malaysia Airlines, του αεροσκάφους που καταρρίφθηκε πάνω από την Ανατολική Ουκρανία. Παρόλα αυτά, το Κίεβο εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση. Είναι σημαντικό ότι κρίθηκε ότι υπάρχουν παραβιάσεις από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ρωσική Ομοσπονδία χαρακτηρίζεται επίσημα, νομικά, παραβάτης του διεθνούς δικαίου. Είναι πολύ σημαντική απόφαση και θα αποτελέσει ορόσημο για να προχωρήσουμε στις επόμενες υποθέσεις μας, και σε αυτό το δικαστήριο, αλλά και σε άλλα. Η Ουκρανία είχε εξαπολύσει αυτό που ονομάζεται lawfare, δηλαδή ένα νομικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας με στόχο να προκαλέσει στρατηγικό πλήγμα στο Κρεμλίνο. Το Διεθνές Δικαστήριο εξέτασε επίσης κατηγορίες για παραβίαση του διεθνούς δικαίου για τις φυλετικές διακρίσεις, ενώ θα ακολουθήσουν υποθέσεις για παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος προείδρευσε σε σύσκεψη για την οικονομική ανάπτυξη των κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών. Δήλωσε ότι πάνω από 2 εκατομμύρια κάτοικοι λαμβάνουν επιδόματα. Διαβεβαίωσε ότι η οικονομία ανακάμπτει και ζήτησε από τις τράπεζες να στηρίξουν τις επιχειρήσεις.